την ορθότητα της απαντήσεώς του και με ολόρθια περηφάνεια απαντά. Γιατί εδώ είναι η γης μου. Σαν να έλεγε, γιατί εδώ είναι το βασίλειό μου. Κανένας εκτιμητής του Δουνουτού ή των οίκων αξιολόγησης δεν μπορεί να το εκτιμήσει έτσι. Πιθανότατα να σβήσει και τη στιγμή της συνέντευξης και τον άνθρωπο. Τον βλέπει σαν ιό που του χαλάει το πρόγραμμα του κομπιούτερ. Το τελευταίο είναι πια Ευρώπη. Ενός ευρωσκεπτικιστού πλέον, του ομιλούντος, που θα το χρησιμοποιήσω και αυτό για άλλο σημείο της παρεμβάσεώς μου. Τώρα θέλω να σας πω... Ναι, το ξέρω. Θέλω να σας πω ότι ενημερωτικά δεν αναζητούσαμε κι εγώ ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάποιο ψευδώνυμο ή κάποιο συνώνυμο. Δηλαδή, αυτό το φόρο ακινήτου ιδιοκτησίας ενιαίο με μια συντομογραφία, απεχθάνω με τις συντομογραφίες, εις θέσιν χαρατσίου. Δεν ήταν αυτό το κρινόμενο ζήτημα. Ψάχναμε για έναν φόρο άλλο, ελαφρύτερο, απλούστερο, δικαιότερο, που δεν θα ξεκινούσε από το χαράτσι ως βάση εκτιμήσεως. Ποιος είπε ότι εννοούμε το χαράτσι δεδομένο και προχωρούμε από εκεί και πέρα τις αυξήσεις και τα κλιμάκια? Πότε αυτό συμφωνήθηκε? Πότε ελέγχθη ότι είναι δεδομένο ότι ξεκινάμε με αυτό το κεκτημένο του 2010, 11, 12 και τώρα προχωρούμε αλλιώς? Ποιος το είπε αυτό? Ακόμα και το ποιος θα εισπράξει, αν θα εισπράξει ο έφορος ή η ΔΕΗ, είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ούτε η ονομασία, ούτε το χαράτσι, ούτε το βαρύ και δυσβάσταχτο αυτό φορολογικό χτύπημα στον ελληνικό λαό και στον Έλληνα ιδιοκτήτη που πνέει τα λίσθια. Σας λέω δε ότι δεν είναι νέος φόρος, δεν είναι απαλλακτικός των άλλων, αλλά λειτουργεί σωρευτικά, για να οικονομώ το χρόνο, με 40 παλαιότερους φόρους. Καταθέτω αυτό με πηγή Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. 40 φόροι και τέλη είναι εγγεγραμμένοι στην καμπούρα του Έλληνα ιδιοκτήτη και λειτουργούν τώρα και θα συλλειτουργούν με τον ενιαίο φόρο. Προχτές διάβασα στους New York Times τον Πολ Γκρούμαν να λέει: «Η ελευθερία, η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του τραπεζικού συστήματος, οδήγησε σε ύφεση, σε ανεργία, σε χτύπημα, κατακρεούργηση της ζήτησης της καταναλωτικής και σε πλουτισμό των Golden Boys». Αυτό είναι που υφιστάμεθα. Και καλούνται οι λαοί του Νότου να πληρώσουν τα χόμπι και τα λεφτά και την απληστία των Golden Boys, των τραπεζιτών. Γίνεται αγώνας. Μήπως πάρει ένα πλεονέκτημα η πολιτική εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη η πολιτική εξουσία είναι παρητημένη. Και διάβαζα πάλι πρόσφατα τον Νόαμ Τσόμψη να λέει: «Κάποιοι άνθρωποι στη Γερμανία φαίνεται πως στόχο έχουν να θέσουν την Ελλάδα υπό καθεστώς ιδιότυπης σκλαβιάς, προσλαμβάνοντας, αποκτώντας και δεσμεύοντας ό,τι έχει αξία στην Ελλάδα». Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Είναι δίμευση. Δεν είναι βράχος. Παρετείται, τον αγριεύει στον πολίτη ιδιοκτήτη του βράχου. Αυτόν τον βράχο τον απέκτησε εκχερσώνοντας με τα νύχια του. Δεν έχει συμβόλαιο. Έχει εγγραφεί αίματος στο βράχο, στο χωραφάκι. Εάν δεν το καταλάβουν, ούτε καν απευθύνομαι στην κυβέρνηση. Απευθύνομαι μέσω της κυβέρνησης στην Τρόικα που έχει το άλλο μυαλό, με το οποίο δεν μπορώ να πιάσω επαφή. Και μου ζητά να σεβαστώ αυτή τη λογική. Δεν μπορώ. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για δίμευση. Και αν δεν με πιστεύετε, από το άρθρο 7 του συντάγματος που μιλάει, γενική δίμευση απαγορεύεται ρητά. Ελάχιστες φορές χρησιμοποιείται το ρήμα απαγορεύεται. Το λέει για την περίπτωση της γενικής δίμευσης. Η ανάλυση και η θεωρία λέει εκ πλαγίου, εάν δεν έχει εισόδημα από εκείνο που φορολογείς, είναι δίμευση έμεση στο βάθος του χρόνου ή και κοντά-κοντά, αν δεν αντέχει ο άλλος θα παρατήσει. Επίσης, είναι δίμευση και μέσω των αποφάσεων του ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας. Σας διαβάζω από την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Δεν πρέπει ο φόρος να φύγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι ο φόρος πρέπει και να μπορεί να καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την περιουσία αυτή. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει φόρος ακινησίας, δηλαδή αυτό που λένε με μεγάλη ευκολία όλοι οι αναλυτές, η άλλη σχολή δηλαδή. Δεν υπάρχει φόρος κατοχής. Υπάρχει μόνο φόρος χωρών τελουσών υποκατοχήν. Δεύτερον, το Conseil de l'État, το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας λέει, καθώς ξέρετε γιατί θα διαβάσα την έκθεση, ως αν ο φόρος κατοχής της περιουσίας πρέπει να μπορεί να καταβάλλεται δια των εισοδημάτων που παράγει αυτή. Άλλος φύγεται ο πυρήνας του δικαιώματος. Για κάποιους που είπαν ότι μιλάει και για έκτακτες ανάγκες το άρθρο 17, τότε σας πληροφορώ, αφιερώνει, λέει για έκτακτη δημόσια ωφέλεια, για δημόσια ωφέλεια, αφιερώνει το υπόλοιπο από 8 παραγράφους του άρθρου για τη διαδικασία της απαλωτρίωσης, προσωρινή τιμή μονάδος, οριστική τιμή μονάδος και ούτω καθεξής, πληστηριασμός. Τα λέει αναλυτικά το Σύνταγμα. Δεν είναι το θέμα μας τότε η απαλωτρίωση για δημοσία ωφέλεια, γιατί θα μπορούσε να πάρει τις περιουσίες των ανθρώπων να τις απαλωτριώσει, γιατί χρειαζόμαστε λεφτά. Δεν το κάνει. Θέλω να σας πω και κατά λίγο, για να μην σας τρώω άλλο το χρόνο, είναι τεράστιο το θέμα και πολλές οι σημειώσεις μου. Εγώ θέλω να σας πω ότι λέει η άλλη άποψη των λογιστών. Έχουμε μια πίεση για 2,9. Πού θα βρείτε το ισοδύναμο? Μοιάζει σαν καταλυτική απάντηση η ερώτηση. Απαντώ. Στις offshore. Έκανα ερώτηση την οποία καταθέτω και έχω απάντηση, την οποία χρησιμοποίησε και ο κύριος Τσίπρας στην συζήτηση για την πρόταση Μομφής, ότι έχουμε 6,5 τόσες χιλιάδες offshore εγγεγραμμένες στα νεολόγια, λέω εγώ, δηλαδή στα βιβλία ΔΟΗ Ελλάδος, εκ των οποίων ελέγχθησαν 34 από τις ΔΟΗ Κρανιδίου και άλλο ένα, Κρανιδίου και Καρίστου νομίζω, Κίμης, ελέγχθησαν 34, ακούσατε, και από τις 34 εξήχθη ένα συμπέρασμα βεβαιωμένων φόρων 40 εκατομμυρίων. Κάνω εγώ με το μολύβι μου την προπαίδεια, τον πολλαπλασιασμό και βρίσκω από τις 6.500 με την ίδια προβολή και με σχετικές διακυμάνσεις βγαίνουν 8 δισεκατομμύρια δυνητικά βεβαιούμενοι φόροι. Γιατί δεν εκτιμάτε αυτό? Γιατί δεν συνυπολογίζεται? Γιατί δεν συνυπολογίζεται η λίστα Λαγκάρντ? Γιατί δεν συνυπολογίζονται οι καντάδες στη Σιγκαπούρη? Γιατί δεν συνυπολογίζονται οι εξαγωγείς εμβασμάτων, οι εμβασματούχοι από τον κατάλογο της Τραπέζης Ελλάδος? Τι είδους οικονομική πολιτική είναι αυτή? Βρήκαμε το υποζύγιο που λέγεται λαός και νοικοκύρης και τον πατάμε στο λαιμό και θέλετε να το ψηφίσω εγώ αυτό και η ιστορία μου, ο πολιτισμός μου, ότι αγωνιζόμουν για τη μεσαία τάξη, ότι ο Αριστοτέλης στο Αθηναίων Πολιτεία λέει «εγγυάται ο επώνυμος άρχον»,
κατέτος για την περιουσία, για την ιδιοκτησία των Αθηναίων πολιτών. Τελειώνω. Λέει ακόμη, για να είμαστε συνεννοημένοι, εξηγημένοι. Σήμερα είναι 20 Δεκεμβρίου. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1821, όταν αρχίζαμε να φτιάχνουμε την συνταγματική ανώμη τάξη στην Ελλάδα, άνοιξε τις εργασίες της η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου εις θέσιν Πιάδα. Και λέει στην παράγραφο 7, άρθρο 7, το ζήτα, εγγυάται και είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση του κράτους να στηρίζει την ιδιοκτησία, την τιμή και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. 1821 στο σύνταγμα της πρώτης, στο πρώτο σύνταγμα της πρώτης Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου. Καταλήγω. Δεν είναι λογιστικά τα θέματα. Δεν είναι πολιτικά. Στο ευρωσκεπτικιστικό μου βιβλίο «Ποια Ευρώπη», το οποίο επίσης θα καταθέσω, κάνω μια πρόταση. Κανένας δεν λαμβάνει υπόψη του, γιατί θέλουμε να κάνουμε αντιδικίες φοδρές ο ένας με τον άλλον, το ένα κόμμα με το άλλο, και καθώς θα κάνουμε αντιδικίες φοδρές, θα δημιουργούμε συσπυρώσεις και θα ευδοκιμούμε κομματικώς. Είναι αυτό τα ενδιαφέροντά σας, κύριοι συνάδελφοι. Συντομή, το πώς θα ευδοκιμήσουμε κομματικώς η πρόταση. Γι' αυτό ζητώ εθνική συνεννόηση. Γι' αυτό προτείνω να εκδοθεί ένα ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, με το οποίο θα γνωστοποιείται σε όλες τις βουλές και κυβερνήσεις του κόσμου ο κίνδυνος ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει ένας λαός, ο ελληνικός, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της βαθιάς ύφεσης, στην οποία τον οδηγεί αφεύτως η ακρισία και απληστία των δανειστών του. Υπάρχει ένα δόγμα από τον καιρό του Χαμουραμπή, του δικαίου της Γόρτινος μέχρι σήμερα. Απανταχού στον πλανήτη, από τους Αμπορίγκινες μέχρι τους Εσκιμώους. Το δόγμα το νομικό που λέει ουδείς υποχρεούται εις τα αδύνατα. Ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Μην προσδοκάτε ότι θα εισπράξετε φόρους. Εξιντλήθη η ικανότητα. Υπάρχει δεύτερο δόγμα που είναι στο 388 του αστικού κώδικος. Η απρόοπτη μεταβολή των συνθήκων. Και υπάρχει και η τοκογλυφία και υπάρχει και η κερδοσκοπία και υπάρχει και η απάτη, η πλάνη, η απειλή και υπάρχει και η καλή πίστη. Όλα πρέπει να διέπονται από την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Τι γίνεται εν προκειμένου? Εν προκειμένου ξέρουν μόνο το Pacta Sunt Servanda. Δηλαδή τηρητές οι συμβάσεις, κάπου βάλαμε την υπογραφή μας το Μάιο του 10, ξαναβάλαμε αργότερα, ξαναβάλαμε. Μα δεν μπορεί να βγει αυτή η υπογραφή. Το Pacta Sunt Servanda όταν είναι προϊόν πλάνης, απάτης, απειλής, κουφότητας και ούτω καθεξής, αυτό τότε δεν τηρείται. Είναι υποχρεωτικό να μην τηρηθεί το προϊόν της πλάνης, της απάτης, της απειλής, της κουφότητας, της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης αντιστρέφεται. Τώρα η ανάγκη και της απάτης. Τώρα η ανάγκη, ακούστε να δείτε. Η ανάγκη μέχρι συντομεύετε κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Σας υπόσχομαι τέλειο. Η τελευταία τι φράση. Τι λέτε κύριε, τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ φράση. Πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι το δίκαιο της ανάγκης μέχρι πρότινος ήταν ότι τι να κάνω, ήρθε η πότα της Τρόικας, είμαι κι εγώ χρεωμένος, κατασκοφαντούμενος ως χρεωμένος ότι κυβερνούσαν κάποιοι χώρα και λαό διεφθαρμένων, και κατά υπονόηση συνεχίζεται και σήμερα με αυτό το νόμο, ότι ξέρεις, τα φτιάξανε από φοροκλοπή και φοροδιαφυγή τα σπίτια και τα χωράφια. Δεν είναι έτσι. Γνωρίσατε καλύτερα αυτό το λαό. Τα μπαΐρια, που λέει ένας συνάδελφός μου εδώ, είναι από τον καιρό της τουρκοκρατίας κατακτημένα. Λέω λοιπόν εγώ εδώ τώρα, στην συζήτηση που κάνουμε, η κατάσταση της ανάγκης αντιστρέφεται και παίρνει ένα ιερό περιεχόμενο. Επικαλούμε την κατάσταση της ανάγκης να μην σας πληρώσω, κύριε Τροϊκαλή, γιατί θα μου πεθάνει το παιδί, θα μου πεθάνει ο λαός. Επικαλούμε την κατάσταση της ανάγκης όπως την επεκαλέστη ο Μεταξάς το 1938
στο δικαστήριο των Βρυξελών. Όπως την επεκαλέστη η Γερμανία το 31 που μάζευε τα χρέη της και της τα κέρασαν και το 53. Ποιο ήταν το αντικείμενο του συμβάσεως εκείνης με τη Γερμανία που ξεχνάει τα κατοχικά δάνεια, ξεχνάει τις αποζημιώσεις, ξεχνάει ότι έκαψε χωριά, τα ξεχνάει όλα αυτά και να κάνω συνεταιρισμό προς τι. Και λέει το 53 και το 31 η Γερμανία θα χαριστεί το μισό από το χρέος. Δεν θα το εξυπηρετείς παρά μόνο όταν πιάσεις 5% ρυθμό ανάπτυξης του εγχώριου προϊόντος, ρυθμό ανάπτυξης. Πώς αυτά δεν έχουν ανάλογα για κάποιους σήμερα παροίες του Νότου. Εγώ δεν εκφράζω τώρα ούτε λογιστικά ούτε τίποτα, σας τα είπα όλα. Θέλω να είμαι εκφραστής της ζώσας υπερηφάνειας του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,